Ονομάζομαι Παναγιώτα Παλιοκώστα και είμαι γραμματέας της Ένωσης Εκπαιδευτικών Οικαστικών Μαθημάτων. Βρισκόμαστε έξω από το Συμβούλιο της Επικρατείας, όπου αυτή τη στιγμή εκδικάζεται η προσφυγή που κάναμε, επειδή το Υπουργείο Παιδείας έβγαλε το μάθημα του σχεδίου από το Λύκειο. Και όχι το μάθημα του σχεδίου μόνο, του γραμμικού και του ελεύθερου, που είναι ένα πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα και ζητείται από 17 και σχολές, αλλά και γενικά έχουμε την έξωση της τέχνης από όλες τις τάξεις του Λυκείου. Εμείς αυτή τη στιγμή αγωνιζόμαστε για την επιστροφή του μαθήματος, αλλά και την επιστροφή γενικά της τέχνης σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και περισσότερο στο Λύκειο. Θεωρούμε ότι η τέχνη είναι πάρα πολύ σημαντική για τον άνθρωπο. Επίσης, η τέχνη σε αυτή την ηλικία βοηθάει τα παιδιά να αποκτήσουν κριτική σκέψη, τα βοηθάει να διαβάσουν το περιβάλλον, να περιγράψουν, να δούνε, να πούνε μέσα από την εικόνα. Όπως όλοι ξέρουμε, η εικόνα είναι αυτή που στις μέρες μας είναι το α και το ω. Τηλεόραση, κινητό, έντυπο. Αυτό λοιπόν, την ανάγκη του ανθρώπου να επικοινωνήσει μέσω της εικόνας, μέσω της τέχνης, που είναι κάτι πανάρχαιο, έρχεται αυτή τη στιγμή η κυρία Κεραμέως και χωρίς εδώ βάζει την υπογραφή της και πετάει εντελώς τις τέχνες από το Λύκειο και από τη δημόσια παιδεία. Και αυτό είναι το σημαντικό, σε κάτι άκρο.